Έλα Παναγία μου. Έλα. Μπράβο Παναγία μου. Μπράβο.
Ελέησον.
Oh.
εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθη εις χαράν. Όσης ψυχής και εξόρθη ανίας υπονύπομαι. Λιώσομαι την εσπερινή, με ρησίνη μου.
Ο Θεός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει.
τον αυτό Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου Νικηφόρου και Χρυσοστόμου του και Επιμενάρχου ημών και πάλι σε Χριστό ημών αδελφότητος.
του Μαρίας, της επωνομαζομένης μην την διωτήσεις, εις και τα θαυμάσια αυτής επιτελούμεν, την άπη του Τιμίου και Ζώπιου σου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων εν ουρανίων δυνάμων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών και Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων σου των Αγίων. Σου απαντήσει.
Πατησίω ευλογών, αγιάζων, πληθύνων και τρέφοντα σήμανα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωόπιο σου πνεύματι, νυν και αεί. Thank you.
Εν τη
στην οποία η πρόνοια του Θεού, η ευδοκία της Παναγίας μας και η φιλάδελφος αγάπη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Θεοσός του Τάφης Ιεράς Μητροπόλεως κυρίου Χρυσοστόμου οδήγησαν τα βήματά μας προκειμένου να καταθέσουμε ενώπιον της Μητέρας του Κυρίου μας τον υγικό μας σεβασμό, την άδολη αγάπη μας, τις ολοκάρδιες ευχαριστίες μας και τις ταπεινές προσευχές μας για όσα φανερά και αφανή εργάζεται για την σωτηρία των ψυχών μας. Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου και συνθεοφιλεστά του Επισκόπου Σκοπαίνου κυρίου Νικοδήμου, εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε εσάς, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μεσσηνίας κύριε Χρυσόστομε, για την τυπική σας πρόσκληση να συμμετάσχουμε στον αποψινό πανηγυρικό εσπερινό και στην αυριανή ανέμακτη Θεία Ιερουργία, την προσφερωμένη υπέρ του σύμπαντος κόσμου και εις τιμήν και μνήμη της υπεραγίας της φίλης ημών Θεοτόκου της επωνομαζομένης και του Κυριωτήσης. Ευχόμαστε ο Πανάγιος Θεός μας με τις πρεσβείες της Πολιού και προστάτητος της Πόλεως Τάφης να σας διαφυλάτουν σώ, υγειά και μακροημερέχοντα επ' αγαθό της Αγίας μας Εκκλησίας και να σας ενισχύει κατά την άσκηση των πολυεύθυνων αρχιερατικών σας καθηκόντων. Να προπορεύετε στα αρχιερατικά σας βήματα και να φωτίζει το νου και τη διάνοιά σας, ώστε να συνεχίσετε να εργάζεστε με υπομονή και σύνεση την κατά Θεόν πρόοδο και σωτηρία του ευλογημένου ποιμήνου σας. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει η Παναγία η Κτηδιώτισσα. Πρόκειται για εορτή που είναι μεν συνδεδεμένη με το νησί των Κυθύρων, αλλά εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο χώρο. Η εικόνα της Παναγίας, όπως θέλει η παράδοση, βρέθηκε τον 14ο αιώνα από ένα προσκό στο νησί των Κυθύρων ανάμεσα σε νησιές. Ο θρύλος θέλει στις 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 40 ημέρες μετά την κίνηση του Θεοτόκου, να εμφανίζεται η Παναγία σε έναν προσκό, λέγοντάς του να ψάξει για την εικόνα που είχε έρθει σε εκείνο το μέρος πολλά χρόνια πριν. Ο προσκός πέφτει στο έδαφος, προσευχόμενος προς τη Θεοτόκο και μόλις σηκώνεται, αντικρίζει την εικόνα στα κλαδιά μιας σιωπιάς. Κλαίγοντας από χαρά, φέρνει την εικόνα σπίτι του και λέει σε όλους τους φίλους και τους συγγενείς του την ιστορία της εικόνας. Όταν ξυπνά την επόμενη ημέρα, η εικόνα έλειπε και φοβήθηκε πως είχε κλαπεί. Όταν γυρίζει με τα πρόβατά του στον τόπο της ανέβρεσης, βλέπει πάλι την εικόνα στα κλαδιά της σκεφτιάς που την είχε πρωτοβρεί. Δοξάζοντας τον Θεό, την παίρνει πάλι σπίτι του, αλλά τη νύχτα η εικόνα εξαφανίζεται όπως και την πρώτη φορά. Όταν η εξαφάνιση και επανεμφάνιση της εικόνας συνέβη και τρίτη φορά, καταλαβαίνει ότι ήταν θέλημα της Μητέρας του Θεού η εικόνα να παραμείνει εκεί όπου είχε πρωτοβρεθεί. Μια μικρή εκκλησία χτίζεται εκεί που βρέθηκε η εικόνα και ονομάζεται την Κτηδιώτισσα. Είναι αληθές ότι οι πιστοί χριστιανοί αλλά και οι μη πιστοί γνωρίζουν καλά τον τεράστιο και μοναδικό ρόλο που παίζει για την χριστιανική πίστη και την εκκλησιαστική ζωή
ο σεβασμός προς την Παναγία, την Μητέρα του Χριστού. Αυτοί που βλέπουν με σκεπτικισμό το τεράστιο και θεμελιώδη ρόλο που παίζει η Ευλάβεια προς την Θεοτόκο στη ζωή της Εκκλησίας, προβάλλουν ως κύριο επιχείρημα την σχετική σιγή της Καινής Διαθήκης. Βλέπουν αυτή την Ευλάβεια ας πως κάτι το εισαχθέν εντός εισαγωγικών και ξένο προς το αρχικό πνεύμα και την διδασκαλία του χριστιανισμού. Αυτό ήταν και το επιχείρημα των Προτεσταντών του 16ου αιώνα που συνεπέραναν ότι η προσκύνηση και η Ευλάβεια που εκδηλώνεται προς την Θεοτόκο είναι καθαρή ειδωλολατρία δίχως κανένα θεμέλιο στην Αγία Γραφή. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση ώστε να εξηγήσουμε το περιεχόμενο και το νόημα της Ευλάβειας προς τη Θεοτόκο. Πρώτα όμως πρέπει να πούμε κάποια λόγια σχετικά με τη γενική προσέγγιση του συνόλου των θρησκευτικών φαινομένων, επειδή πάντοτε υπήρχαν δύο προσεγγίσεις. Η μία θα μπορούσε να ονομαστεί εξωτερική προσέγγιση και η άλλη εκ των έσω. Ο απλούστερος ορισμός της εξωτερικής προσεγγίσεως είναι ότι εξαρτάται εντελώς από τις αποδείξεις. Αποδείξτε ότι υπάρχει ο Θεός. Αποδείξτε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αποδείξτε ότι το ψωμί γίνεται σώμα Χριστού. Αποδείξτε ότι υπάρχει άλλος κόσμος. Αποδείξτε το και θα σε πιστέψω. Αλλά δεν θα πιστέψω αν δεν το αποδείξεις. Αρκεί και μόνο να παρατηρήσουμε όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών αποδείξεις για να πιστούμε ότι όχι μόνο αυτή η προσέγγιση αδυνατεί να μας οδηγήσει στην ουσία του χριστιανισμού, αλλά και με εξαίρεση το σχετικά στενό πεδίο των φυσικών επιστημών, καθόλου δεν ταιριάζει στην ζωή γενικά. Μπορείς να αποδείξεις πως το νερό, επί παραδείγματι, βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις οτιδήποτε αφορά τον εσωτερικό κόσμο και την ζωή του ανθρώπου, τις χαρές και τις λύπες του, τον θαυμασμό και την πίστη. Σημειώστε μάλιστα πως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν έκανε καμιά προσπάθεια να αποδείξει οτιδήποτε. Κάλεσε μόνο τους ανθρώπους να δουν, να ακούσουν, να δεχθούν κάτι που δεν μπορούσαν ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να δεχθούν. Και που ακόμη και τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν δέχεται. Με άλλα λόγια, όσο πιο βαθιά είναι η αλήθεια, το καλό, η ομορφιά, τόσο λιγότερο μπορεί να αποδειχθεί. Έτσι ώστε η προσέγγιση που περιορίζεται μόνο σε αποδείξεις να γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό μας οδηγεί στη μέθοδο που αποκαλέσαμε προηγουμένως προσέγγιση εκ των έσω. Αυτή είναι η μέθοδος που όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή χωρίς ούτε καν να το γνωρίζουμε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, βλέπουμε σε αυτό κάτι που ένας άλλος που δεν το αγαπά δεν μπορεί να το δει. Αποκαλύπτεται σε εμάς κάτι από το βαθύτερο είναι του,
κάτι κρυμμένο από τα εξωτερικά μάτια, αλλά το ξεσκεπάζει για χάρη μας η αγάπη, η οικειότητα, η προσωπική γνώση. Με τον ίδιο τρόπο, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την ευλάβεια της Εκκλησίας προς την Παναγία, αντί να μετρούμε το πόσες φορές η Παναγία αναφέρεται σε αυτό ή σε εκείνο το κείμενο, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την μέθοδο εκ των έσω. Ας το θέσουμε λοιπόν ως εξής. Αν η πίστη μας στον Χριστό δεν γνώριζε τίποτε για τη μητέρα εκτός ότι αυτή υπήρξε και ονομαζόταν Μαρία, τότε και αυτή η στοιχειώδης γνώση θα αρκούσε για να τη γνωρίσουμε αληθινά, να κοιτάζουμε την εικόνα της, να βρίσκουμε στη χριστιανική πίστη αλλά και στις καρδιές μας όλα όσα έχει δει, ακούσει και γνωρίσει η Εκκλησία στα 2000 χρόνια της ζωής της. Μας λένε ότι η Βίβλος δεν λέει τίποτε για τη γέννηση ή τον θάνατο της Παναγίας. Αν όμως η Παναγία υπήρξε, θα έπρεπε να έχει γεννηθεί και θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Μπορεί η αγάπη μας για τον Χριστό και η πίστη μας αυτόν να είναι τόσο χλιαρή, ώστε να μην αισθανόμαστε τι έλαβε χώρα όταν γέννησε η Παναγία, να μην αισθανόμαστε αυτήν που σκοπός της ζωής της ήταν να γίνει μητέρα. Αν πιστεύουμε στην απόλυτη, στη θεϊκή μοναδικότητα του Χριστού και του έργου, πώς δεν μπορούμε στην περίπτωση αυτή να συγκεντρώσουμε το εσωτερικό πνευματικό βλέμμα μας στη γυναίκα που του έδωσε την ανθρώπινη ζωή. Με άλλα λόγια, όλη η ευλάβεια προς τον Θεοτόκο, όλη μας η αγάπη, όλη μας η γνώση για αυτήν είναι ένα δώρο που προέρχεται μόνο από την προσωπική εμπειρία ως καρπός αγάπης. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε γνήσια την ευλάβεια που δίνει η Εκκλησία στην Παναγία, τότε διαθέτουμε μόνο μία επιλογή. Να προσέλθουμε, να γευτούμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν όλα αυτά είναι εφεύρεση και μύθος ή η αλήθεια, η ζωή και η ομορφιά που μας αποκαλύπτουν τη ζωτικότητα, το βάθος και τη χάρη τους. Αυτό που καταρχάς μας προσφέρει η εικόνα της Θεοτόκου είναι η εικόνα μιας γυναίκας. Το πρώτο δώρο του Χριστού σε μας, η πρώτη και βαθύτερη αποκάλυψη της διδασκαλίας του και της κλήσεώς του, μας δίνεται με την εικόνα μιας γυναίκας. Γιατί όμως αυτό να είναι τόσο σπουδαίο, παρήγορο και λυτρωτικό? Ακριβώς επειδή ο κόσμος μας έχει γίνει τόσο ολοκληρωτικά και απελπιστικά ξενικός, επειδή κυριαρχείται από την αλαζονία και την επιθετικότητα, όπου τα πάντα έχουν αναχθεί σε δύναμη και σε όπλα αυτής της δυνάμεως, σε παραγωγή και σε όπλα παραγωγής, σε βία, σε άρνηση να υποχωρήσουμε εκούσια ή να συνάψουμε ειρήνη με οτιδήποτε ή να κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό και να βυθιστούμε στα σιωπηλά βάθη της ζωής. Η εικόνα της Παναγίας Παρθένου βρίσκεται σε όλα αυτά και τα κρίνει με μόνη την παρουσία της. Εικόνα της άπειρης ταπεινώσεως και καθαρότητας, που είναι όμως γεμάτη από ομορφιά και δύναμη. Εικόνα της αγάπης και της νίκης της αγάπης. Η Παναγία
δεν απαιτεί τίποτε ενώ δέχεται τα πάντα. Δεν επιδιώκει τίποτε και κατέχει τα πάντα. Στην εικόνα της Παναγίας βρίσκουμε αυτό που έχει χαθεί σχεδόν τελείως από τον υπερήφανο, επιθετικό και αρσενικό κόσμο μας. Η συμπάθεια, την τρυφεράδα, τη φροντίδα, την εμπιστοσύνη, την ταπείνωση. Την αποκαλούμε Κυρία και Βασίλισσα των ουρανών και της γης και με όλα τα αυτά η ίδια ονομάζει τον εαυτό της δούλη Κυρίου. Δεν ήρθε για να διδάξει, ούτε να αποδείξει τίποτε. Η παρουσία της όμως και μόνο με το φως και τη χαρά της απομακρύνει το άγχος των φανταστικών μας προβλημάτων. Είναι σαν να είχαμε μια μακρά, εξοδοτική και αποτυχημένη μέρα της δουλειάς και γυρίζοντας τελικά στο σπίτι, όλα ξεκαθαρίζουν πάλι και γεμίζουν με εκείνη την ευτυχία, την πέρα από τις λέξεις, την μόνη αληθινή ευτυχία. Ο Χριστός είπε, μη με ρινάτε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Παρακινώντας αυτή τη γυναίκα, την Παρθένο, την Μεσήτρια, αρχίζουμε να αισθανόμαστε, να γνωρίζουμε, όχι με το νου, αλλά με την καρδιά μας, τι σημαίνει να αναζητούμε τη Βασιλεία του Θεού, να τη βρίσκουμε και να ζούμε μέσα μας. Για μας τους σημερινούς ανθρώπους που ταρασόμαστε από τα αυξανόμενα πάθη μας και πληδωνιζόμαστε στην ταραγμένη θάλασσα του βίου μας, που βρισκόμαστε σε απορία και απόγνωση εξαιτίας της συγχύσεως και της παραφροσύνης, της αντιφάσεως και της διαψεύσεως, της αδιαφορίας και της σκληρότητας του πολιτισμού μας, η Θεοτόκος παραμένει το αιώνιο θαύμα, η μόνη καταφυγή και ελπίδα μας. Προς τι να καταφύγω άλλη καλμή, πού προσδράμω λοιπόν και στροφίζομαι, πού πορευθώ, ποιαν δε εφεύρω καταφυγή, ποιαν θερμήν αντίληψη, ποιαν εντεθλίψες υποηθώ, εις έμονη ελπίζω, εις έμονη καθόμαι και εις έθαρον που κατέφυγον. Ψάλλουμε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα προς την Παναγία μας. Ο σημερινός εορτασμός της υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνορμαζομένης επιδιωτίστης, είναι καιρός χάριτος και ευλογίας, καιρός ευλογίας και σωτηρίας. Πάντοτε, αλλά και σήμερα ιδιαίτερα, εποχή αποκορυφώσεως των τόσων αλλοιώσεών μας, μέσα από τη βαθιά θλίψη ή απόγνωσή μας, μπορούμε να προσδοκούμε με βεβαιότητα την σταθερή παράκληση και την ακατέσχητη ελπίδα μας. Και μέσα σε ένα κλίμα ανθρώπινης ευαισθησίας και βέβαια θείας ευσπλαχνίας, μπορούμε να απευθύνουμε σε κάποιον την δέηση, την πενιχρά, τους λιγοστούς λόγους που μας έχουν απομείνει και να περιμένουμε το θάρρο. Δεν χρειάζεται παρά η ομολογία για την αμαρτία ή την ασθένεια, την αδυναμία ή την ανικανότητά μας για σιωπή και για προσευχή. Η Εκκλησία είναι για εκείνους που είναι ανήκοροι ή που δεν έχουν που να καταφύγουν, διωγμένοι ή εξορισμένοι από τον ίδιο τον κόσμο που οι ίδιοι με την αμαρτία τους υπηρετούν. Και στην Εκκλησία μας υποδέχεται η Παναγία, εκείνη που στην καρδιά της φέρει το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων ως μυστήριο σταυροαναστάσιμης σιωπής και αδιάλειπτης δεήσεως. Αν εμείς δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να προσευχόμαστε, να παίρνουμε μια σταθερή στάση δεήσεως για μας και τον κόσμο, για όλους και για όλα, η Παναγία
είναι η αιώνια δεωμένη στον Κύριό της για όλους αδιακρίνους τους ανθρώπους, για όλες τις πραγματικές ανάγκες τους και για όλες τις αποκαλυπτικές εποχές, γιατί είναι η αληθινή μητέρα του Θεού και η μητέρα όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, αδελφοί μου, επιζητούν θαύματα για να πιστέψουν. Μικρά ήταν αυτά που ζητούν. Το μεγάλο θαύμα δυστυχώς δεν το ζητούν. Και όμως αυτό το θαύμα έχει γίνει εκατομμύρια φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι η αλλαγή των ανθρώπων. Αν εμείς οι χριστιανοί πιστέψουμε δυνατά στον Ιησού Χριστό και με τη χάρη του καθαριστούμε, μοσχοβολίζουμε σαν τις μυρτιές, θα αποτελούμε την καλύτερη διαφήμιση του Ευαγγελίου. Ευχηθείτε, Άγιε Αρχιερείς, η Παναγία που με συνέβη κοντά στον Θεό για όλους μας, για όλο τον κόσμο, να μας δίνει με τη χάρη της την προστασία της στη ζωή μας, αλλά και να μας διδάσκει, ώστε να ακολουθούμε το παράδειγμά της και τις μεγάλες αλήθειες που μας αποκαλύπτει και με τον τρόπο αυτό να γίνουμε μαθητές της και μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την αφορείς των νουν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, γιατί είδα διαφθασμήν το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Άγιε επίσκεψε και ηλιά στα ασθενεία σημών έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέξον, Κύριε ελέξον, Κύριε ελέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι και νυν και αεί και σε όνος των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γιατί τούτο το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρχον λοιπόν των εντρίουσεων δώσιμη ξύβερον και άφηση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίαμε τις οφλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς κυρασμό, αλλά ελύσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου εστίρει βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, παντρός και του Ιερού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh, no.
αρχάγγελες μηνυσιμών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης μυρτιδιωτήσης, εις και τα θαυμάσια αυτής. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου σου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου σου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων.